Ονόματος της κοινοβουλευτικής μου ομάδας, να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ο φίλος και συνάδελφός μου, Μανώλης Γλέζος, και εγώ προσκαλέσαμε να προσέλθετε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Πρόκειται για το θέμα που εκκρεμεί των επανορθώσεων της Γερμανίας στην Ελλάδα, που από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εποχή της κατοχής, γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα απορρέουν. Όταν ο Μανώλης Γλέζος για πρώτη φορά ήρθε στο Κοινοβούλιο και τον πρωτογνώρισα, αμέσως έμαθα με ποιο μεγάλο σθένος και πόσες προσπάθειες εδώ και χρόνια καταβάλει, με αποκοινούμε άλλους Έλληνες πολίτες διαφορετικών κατευθύνσεων, καταβάλει προσπάθειες σε αυτό το θέμα επιτέλους να διευθετηθεί. Και όσο και περισσότερο ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, διάβασα άρθρα του Μανώλη από το παρελθόν και το βιβλίο του το διάβασα, του έριξα μια ματιά και συζήτησα και μαζί του σχετικά, τόσο περισσότερο προσωπικά μου κατέστη σαφές ότι δεδομένη της σημερινής αντιπαράθεσης που υπάρχει για την περαιτέρω εξέλιξη, μετεξέλιξη της Ελλάδας και τον τρόπο με τον οποίο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και οι γερμανικές κυβερνήσεις φέρθηκαν και συμπεριφέρθηκαν, ότι είναι κατεπήγον αυτό το θέμα να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής. Φαίνεται ότι ένα πέπλο λήθης έχει καλύψει αυτό το θέμα και θα έλεγα ότι και για έναν άλλο λόγο επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον με αυτή την εκδήλωση, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να επισημάνουμε και να τονίσουμε αυτό το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια από την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Παντού συζητούν όλοι για αυτό το γεγονός, ότι με αυτό το συμβάν συνέβη μια καμπή, σημαντική τροπή της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αληθινό αυτό, αληθεύει, αλλά ξεχνάμε κάτι. Ξεχνάμε εδώ ότι μετά την 9η Νοεμβρίου δύο γερμανικά κράτη επανενώθηκαν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους όσον αφορά τις ευθύνες για τον προηγούμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρξε μια λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας, η DDR, που 130 φορές περισσότερες επανορθώσεις πλήρωσε σε άλλα κράτη, δηλαδή στην τότε Σοβιετική Ένωση, ώστε για τις ευθύνες για τον πόλεμο της Γερμανίας και τις επανορθώσεις να ανταποκριθεί. Και υπήρξε και μια ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας, που μέχρι σήμερα εκείνη, για παράδειγμα, επανορθώσεις, πληρωμές επανορθώσεων, όσον αφορά το κατοχικό δάνειο, για παράδειγμα, ή τα κατοχικά δάνεια, ή όσον αφορά και τις καταστροφές που προκλήθηκαν μέσω της κατοχής, δεν ανταποκρίθηκε με πληρωμές. Και θα έλεγα, πιστεύω ότι ιστορικά γεγονότα, αλλά και η άρνηση πολιτικών να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους, αυτό έχει πολύ μακρό χρονικό ορίζοντα. Είναι μακροπρόθεσμα αρνητικό. Για τη λαοκρατική Γερμανία, DDR, σήμαινε τότε ότι μέχρι το 1989 στις συνέπειες αυτών των επανορθώσεων προς τη Σοβιετική Ένωση είχε υποφέρει τα πάνδυνα. Όχι υπέφερε τα πάνδυνα, αλλά οι επιπτώσεις ήταν σοβαρότατες. Και κανείς δεν το αρνείτο αυτό στην DDR, στη λαοκρατική Γερμανία. Όλοι το δέχτηκαν, ξέραμε όλοι γιατί συνέβη αυτό, ποιος ήταν ο λόγος. Όμως στην ομοσπονδιακή Γερμανία αυτό το γεγονός ξεχάστηκε, το γεγονός, το θέμα των επανορθώσεων. Και πιστεύω ότι τώρα, σήμερα ακριβώς, θα έπρεπε να ξαναθυμηθούμε αυτά τα πράγματα. Μια και πριν από 25 χρόνια κάναμε ένα μεγάλο νέο βήμα προς την επανενωμένη Ευρώπη ως επανενωμένη Γερμανία. Πρέπει να θυμηθούμε αυτά τα πράγματα τώρα, λοιπόν, και να καταστήσουμε ταυτόχρονα σαφές ότι ο αμοιβαίος σεβασμός για τη ζωή, αλλά και τους όρους και τις επιπτώσεις, χειροπιαστά για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις που υπέστη μια χώρα και την προσπάθεια να ανοικοδομηθεί μια οικονομία για να μπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια οι πολίτες της, ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Και θέλω τον Μανώλη να μην προδικάσω καθόλου με το τι θα πει και τι θα γίνει. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει ακριβώς τι βρίσκεται υπό συζήτηση, τι διακυβεύεται εδώ και πώς οι Έλληνες αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Όμως είμαι απόλυτα πεισμένη ότι είναι απόλυτα αναγκαίο ότι και στην ομοσπονδιακή Γερμανία, τη σημερινή επανενωμένη Γερμανία, να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε γι' αυτό. Και σε σύνδεση με την κρίση και όσον αφορά το χωρίς σεβασμό αντιμετώπιση του ενός προς τον άλλο, να θέσουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Είναι σημαντικό αυτό για μας, οι αριστεροί
στην Γερμανία, Die Linke, πριν από 2 εβδομάδες πιστεύω, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής κομματικής εκδήλωσης έλαβε την απόφαση ότι αυτό το κόμμα, Die Linke, θα ζητούσε η αριστερά λοιπόν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το θέμα των επανορθώσεων και αποζημιώσεων προς την Ελλάδα να το επανεγγράψει στην ημερήσια διάταξη και να το επανεξετάσει. Ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Ότι πρέπει να υπομισθούμε αυτή την ευθύνη μας. Δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε και να υπεκφύγουμε. Και είναι αναγκαίο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Είναι πιο σημαντικό, θα λέγα, αυτό ακόμα ως βήμα από τα συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη, τα ποσά που θα συζητηθούν επακριβώς στη συνέχεια. Είναι σημαντικό αυτό το συμβολικό, αυτή η συμβολική πράξη, αυτή η εκδήλωση να γίνει, να αποφασιστεί να γίνει, να ληφθεί απόφαση και με σεβασμό να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλο. Ελπίζω ότι η αριστερά, Die Linke στη Γερμανία, θα μπορέσει να επανεγγράψει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, συνεισφέροντας έτσι όπως μπορεί αυτή η συνεισφορά να είναι υπέρ του αμοιβαίου σεβασμού και του σεβασμού της αξιοπρέπειας των Ελλήνων, ώστε να μπορέσουμε να το τονίσουμε αυτό. Θα ήταν κάτι πραγματικά πολύ αξιόλογο αν το καταφέρναμε. Είμαι πρόθυμη να το κάνω αυτό και το Μανώλη Γλέζο και όλους τους φίλους που ακριβώς έθεσαν αυτό το στόχο ενώπιον τους, θέλω να εκδηλώσω την αλληλεγγύη μου και την υποστήριξή μου. Σας ευχαριστώ, δίνω το λόγο στο Μανώλη. Παρακαλώ, Μανώλη. Ευχαριστώ την Γαβριέλα Τσίμερ για όσα είπε για αυτή τη συμβολική πραγματικά μέρα. Όντως είναι μια συμβολική μέρα, γιατί από θέμα ελληνικό μεταλλάσσεται, μετατρέπεται, ανυψώνεται σε θέμα ευρωπαϊκό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή την πλευρά που θέλω να τονίσω, θέλω να τονίσω περισσότερο την πλευρά της μορφής που παίρνει αυτός ο αγώνας. Δεν είναι πια αγώνας ελληνικός, είναι αγώνας γέρμανο-ελληνικό. Έλληνο-γερμανικός. Αλλά πριν προχωρήσω θα ήθελα να χαιρετήσω τους Βέλγους εργαζομένους που βρίσκονται σήμερα σε απεργία, και γιατί μου είπε κάποιος ότι η απεργία αυτή μας εμποδίζει. Όχι, αγώνα κάνουν οι Βέλγοι απεργοί σε πάρα πολλούς κλάδους, αγώνα ξεκινάμε και εμείς σήμερα με αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Ο χαρακτήρας αυτής της συνέντευξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν θυμηθούμε ένα σημαντικό γεγονός. Πριν από αιώνες τώρα, το 1821, όταν το Παλαμίδι είχε περικυκλωθεί από τους Έλληνες επαναστάτες και πρόκειτο να και δίνονταν μάχες για την απελευθέρωση του Ναυπλίου και του Παλαμιδιού, ένας Έλληνας κρατούσε μία σημαία με τα χέρια του, μία σημαία της Επανάστασης. Ένα βόλι τον σκότωσε και πήγε ένας άλλος που ήταν δίπλα του και πήρε τη σημαία και τη σήκωσε ψηλά. Αυτός ο άλλος ήταν Γερμανός. Ο Φρυδερίκος, ο Γουστάβος Φρυδερίκος Μέντελσον. Αποτείω φόρο τιμής σε αυτόν τον Γερμανόν όλο και σε όλους τους άλλους Γερμανούς που, μην τρομάξετε, αποτελούσαν ένα τάγμα εθελοντών από τη Γερμανία που ήρθε να βοηθήσει τον ελληνικό λαό στην επανάσταση που έκανε. Αποτείω φόρο τιμής και λέω ότι οι ρίζες της ελληνογερμανικής, γερμανοελληνικής φιλίας στηρίζονται σε αγώνες, δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι πολιτικάντικοι, δεν είναι επειδή τυχαία βρέθηκα, ας πούμε, και εγώ και η Τσίμερ στην ίδια παράταξη. Γι' αυτό το λόγο θέλω να τονίσω. Δεν έχουμε τίποτα με τον γερμανικό λαό. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο τον γερμανικό λαό για όσα εγκλήματα διέπραξε το Τρίτο Ράιχ εναντίον του ελληνικού λαού. Και θεωρώ ότι διεκδικούμε την αποκατάσταση του δικαίου, και όπως ακριβώς έγραψε
η εφημερίδα Die Zeit το 1995 «Ein Unrecht muss gesucht werden». Δεν ξέρω αν θα είπα καλά γερμανικά. Ας με συγχωρέσετε, αλλά έτσι το διαβάζω εγώ στα ελληνικότατα, στα σπασμένα γερμανικά. Και όλη η ιστορία είναι αποκατάσταση του δικαίου. Και θεωρώ ότι η γερμανική σχολή που με κάλεσε τελευταία μου έδωσε την ευκαιρία από τις συζητήσεις που κάναμε από τους μαθητές της σχολής να βγάλω ένα συμπέρασμα ότι μπορούμε ο γερμανικός λαός και ο ελληνικός λαός να αποτελέσουν τους παραστάτες για τη γέφυρα φιλίας όλων των λαών της Ευρώπης. Αν στεριωθεί η φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς όσο μπορούμε περισσότερο, τόσο περισσότερο η Ευρώπη θα αλλάξει πρόσωπο και από Ευρώπη του ΝΑΤΟ και Ευρώπη της Μέρκελ θα γίνει Ευρώπη των λαών και Ευρώπη των πολιτών. Θα γίνει παράγοντας ειρήνης για το μέλλον. Θέλω να τονίσω επίσης το θέμα. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος ο γερμανικός λαός, είναι το Τρίτο Ράιχ. Και γι' αυτό, όπως ένας γονιός, αν έχει διαπράξει ένα αδίκημα, δεν φταίει τίποτα το παιδί του, σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο και δεν θέλουμε εμείς να μας ζητάνε συγγνώμη οι Γερμανοί πολίτες, ο γερμανικός λαός. Και όταν ακούω τους επίσημους Γερμανούς να ζητάνε συγγνώμη, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνουν. Ταυτίζουν τον εαυτό τους απόλυτα με το Τρίτο Ράιχ και γι' αυτό ζητάνε συγγνώμη. Ούτε αυτοί δεν πρέπει να ζητάνε συγγνώμη. Εμείς δεν τους ταυτίζουμε, ούτε αυτούς, τους κυβερνήτες σήμερα της Γερμανίας με το Τρίτο Ράιχ. Δεν τους ταυτίζουμε και ζητάμε μόνο και μόνο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να μιλήσω τίποτα άλλο. Περιμένουμε μαζί με την Γκάμπη ερωτήματά σας στο υλικό που σας έχουμε δώσει και που είναι πάρα πολύ αναλυτικό, να ό,τι ερωτήματα έχετε, τα πιο δύσκολα ερωτήματα να μας τα υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Thank you, Manoli. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Μπορεί τώρα όποιος δημοσιογράφος έχει μια υποβάλει κάποια ερώτηση να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, εσείς. Hi, Nikola Nielsen. Nikola Nielsen λέγομαι, η You Observer. Για την κυρία Τσίμερ έχω μια ερώτηση. Είπατε ότι η Die Linke κάνατε μια προσπάθεια, πετύχατε ως Linke σε αυτή την προσπάθεια να βάλετε το θέμα στη μεσική διάταξη. Αυτή η συζήτηση και η απόφαση η Λίνκε και η αριστερά να θέσει να εγγράψει αυτό το θέμα και τη μερική διάταξη τον Οκτώβριο φέτος 2014 ελήφθη. Δηλαδή με άλλα λόγια μέσω της κοινοβουλευτικής μας ομάδας στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και των πολιτικών φορέων και οργάνων της Λίνκε, της αριστεράς, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η πίεση στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αυξηθεί, να ενταθεί, ώστε αυτό το θέμα να αποκτήσει σπουδαιότητα και να προχωρήσει σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και με τους Έλληνες πολίτες.